Στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας, που ήταν τριήμερο, συζητήθηκαν θέματα όπως οι ειδικές ανάγκες στην πρωτοβάθμια φροντίδα ψυχικής υγείας, ο ρόλος των κινητών μονάδων, οι τηλεματικές εφαρμογές, η πρωτοβάθμια φροντίδα σε παιδιά και εφήβους, καθώς και άλλα ζητήματα. Οι διοργανωτές αναφέρθηκαν επίσης και στις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας σε ό,τι αφορά το χώρο της υγείας, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αυτές θα επηρεάσουν την παροχή ψυχικής υγείας. Η καιρή αυτή και οι μέρες αυτές είναι ιδιαίτερα επίκαιρες για τα θέματα αυτά, δεδομένου ότι τα θέματα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ιδιαίτερα της ψυχικής υγείας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Δεδομένου ότι από μέρα σε μέρα περιμένουμε τις νέες αποφάσεις του Υπουργείου για το πώς θα διαχειριστεί τελικά αυτή η υπόθεση της πρωτοβάθμιας υγείας. Να θυμίσω επίσης ότι η υποχρέωσή μας με βάση το μνημόνιο είναι να περιοριστούμε στο 6% του ΑΕΠ όσον αφορά τις δαπάνες υγείας, και άμεσα τώρα ή το αργότερο το 2014 θα πρέπει να περιοριστούμε στην φαρμακευτική δαπάνη περίπου στα 2 δις. Αυτές είναι κάποιες απαιτήσεις οι οποίες θα γίνουν δυστυχώς και οι οποίες όμως θα περιορίσουν δραματικά την ποιότητα παροχής υγείας και παροχής ψυχικής υγείας ειδικότερα. Θα πρέπει να γίνουν εντελεχείς μελέτες για να απαντηθεί το ερώτημα του ποιος νομός είναι περισσότερο επιβαρημένος και ποιος λιγότερο. Σε γενικές γραμμές πάντως οι νομοί εκείνοι οι οποίοι έχουν ήδη στημένο σύστημα παροχής υγείας από πριν από την είσοδο της κρίσης, θα είναι και είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες στην παρούσα φάση.